Για fake news στην Ελλάδα, τα οποία όπως χαρακτηριστικά είπε εξήχθησαν στο εξωτερικό, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τη θέσπιση της εξαήμερης εργασίας στη χώρα. Η αναφορά αυτή του κυρίου Μαρινάκη προκαλεί εντύπωση και από το γεγονός ότι αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει τελικά από 1η Ιουλίου σε πολύ λίγες, όπως είπε, συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων 24ωρης συνεχούς λειτουργίας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να το καταλάβουμε με τη βοήθεια του κυρίου Άρη Καζάκου, καθηγητή εργατικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Καζάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτο. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εξάγουμε fake news, κύριε Καζάκου. Μάλλον συνεχίζεται μια πολιτική επικοινωνία η οποία δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την αλήθεια. Γιατί στην Ελλάδα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, πεθαίνει και το πενθήμερο και το οχτάωρο. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά ειδικά την έκτη ημέρα, πρέπει να σας πω ότι η έκτη ημέρα που επιτρέπεται με τον νόμο του 23, του κυρίου Γεωργιάδη, αφορά αφενός μεν τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και αφορά επιπλέον και τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συνεχούς λειτουργίας, εργάζονται κανονικά με πενθήμερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο εργοδότης που αποφασίζει με το διευθυντικό του δικαίωμα αν θα επιβάλλει την εξαήμερη εργασία. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία δυνατότητα, καμία ευχέρεια άρνησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα πλήθος αρνητικών σχολείων στο διεθνή τύπο, στον έγκυρο διεθνή τύπο, σημειώνω τον Guardian και την Deutsche Welle, New York Times προφανώς, και πολλοί άλλοι. Ναι, και πολλοί άλλοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν στον τύπο πηγές οι οποίες καταλαβαίνουν πολύ καλά τι γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι πραγματικά το πενθήμερο αλλά και το οχτάωρο πεθαίνουν. Και πεθαίνουν διότι αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, αυξάνεται το ωράριο, η έκτη μέρα είναι καθεστώς ήδη από την πρώτη αυτού του μήνα και βεβαίως υπάρχει ένα αντάλλαγμα, μία προσάυξηση 40% για την έκτη μέρα και αν συμπέσει η έκτη μέρα με Κυριακή ή αργία, τότε η προσάυξηση είναι 115%. Είναι αξιοσημείωτο εδώ ότι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε να εισαγάγει την έκτη μέρα... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι δήθεν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Αλλά ξέρετε, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε οι τεχνικές σχολές, ούτε τα σχολεία βγάζουν έτοιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό γίνεται εξειδικευμένο με την εργασία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν που χρειάζονται εργαζόμενοι, προσλαμβάνονται, περνούν ένα στάδιο μαθητείας και γίνονται εξειδικευμένοι. Περί αυτού πρόκειται. Διότι εδώ ο νόμος δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις, η εφαρμογή του εννοώ τις περιπτώσεις μόνο εκείνες όπου λείπει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν κάνει τέτοια διάκριση ο νόμος. Ο νόμος εισάγει την έκτη ημέρα και στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας ή στις λοιπές επιχειρήσεις. Και μάλιστα με διευθυντικό δικαίωμα, προσέξτε. Και δεν είναι μόνο το μόνο μέτρο πολιτικής του χρόνου εργασίας που μας καθυλώνει. Υπάρχει σειρά μέτρων που αφορούν το χρόνο εργασίας, όπου η συνισταμένη είναι η αύξηση του ωραρίου, η αύξηση για παράδειγμα των υπεροριών, με σύγχρονη μείωση της αποζημίωσης που καταβάλει ο εργοδότης. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η εργασία του υπάρχοντος προσωπικού σε υπερορίες είναι φτηνότερη για τον εργοδότη, γι' αυτό και την προτιμάει. Αλλιώς θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει νέες προσλήψεις. Και καταλαβαίνει κανείς εδώ ότι η πολιτική αυτή του χρόνου εργασίας αντί να οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης με το μοίρασμα της περίσσιας απασχόλησης, του περίσσιου χρόνου εργασίας σε περισσότερους εργαζόμενους, χρησιμοποιείται εδώ η έκτη ημέρα και η αύξηση των υπεροριών για να δοθεί εργασία στο υπάρχον προσωπικό, υπερεργασία στο υπάρχον προσωπικό, και έτσι χάνει η ελληνική πολιτεία από τα χέρια της ένα βασικό εργαλείο πολιτικής εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως γίνεται σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, αντί για την εβδομάδα των 4 ημερών, η οποία δοκιμάζεται με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου, έχουμε την εβδομάδα των 6 ημερών. Αντί για το 8ωρο,
Έχουμε δεκάωρο με 2 ώρες απλήρωτη εργασία την ημέρα, παρακαλώ. Είναι η λεγόμενη διευθέτηση. Και μην νομίζετε ότι κάνει καμιά σημαντική διαφορά το γεγονός ότι εδώ η διευθέτηση συμφωνείται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Η ατομική σύμβαση εργασίας είναι μέσω βίαιης επιλογής του εργοδότη. Ο εργαζόμενος δεν είναι ελεύθερος να αρνηθεί. Και βεβαίως έχουμε εδώ στην έκτη ημέρα διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη καθαρό, ο οποίος επιβάλλει την έκτη ημέρα. Λοιπόν, Άρης Καζάκος, καθηγητής εργατικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το περιγράψατε εξαιρετικά για να γίνει κατανοητό, νομίζω, από όλους. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή, για την παρουσία σας στο Δελτίο, κύριε Καζάκο. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε στην αυριανή Contra News, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε την πρώτη σελίδα με τους κυριότερους τίτλους, τα κυριότερα θέματα. Η κοινωνία ψηφίζει Δούκα και Γερουλάνο. Ολόκληρη δημοσκόπηση της προράτα για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί το προβάδισμα στην κομματική βάση. Το δεύτερο χτύπημα, το δεύτερο θέμα. Παράδειγμα προς αποφυγή η Ελλάδα, διεθνής διασυρμός για τη χώρα μας με αφορμή την εξαήμερη εργασία, το θέμα που μόλις συζητήσαμε. Και τέλος στην οικονομία, ελληνικά νοικοκυριά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποδοχές. Αυτά στην αυριανή Contra News.